επισκέψεως συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών, των δούλων του Θεού πάντων δουλεύσεων και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικίων και παρεκκλητικούντων την ισοτάφη, των αδελφών της Αγίας Μονής Τάφης, των ευλαβιστών. Εδώ, τότε 9 Μαΐου που ερχόντουσαν όλο το χωριό, ναι, όλες οι στενιές και από Βουρκωτή και από Αττίκια, ήταν η Φαλαγκούδενα που λέμε, με τα δύο της παιδιά, ήταν η Μαρίκα της, η Εξαδακτήλου με τα δύο παιδιά, ήταν πολλοί. Ο Γούλαρος τότε, τα δύο παιδιά, είμαστε πολλοί. Είδε το φάρο του Μήτρη. Και μέναμε συνήθως στην άλλη πλευρά, εκεί. Είχαν κόψει κλαδιά οι άντρες και κάναμε καλύβες και μέναμε μέσα. Μέχρι καραγκιόζι παίζανε το βράδυ. Ο Ηρακλής, ο εξάδελφος της μάνας μου, κόντουσαν τα όργανα οι τριανταφυλάκηδες και παίζανε. Και μετά με το καΐκι συνεχίζαμε, πηγαίναμε στο χωριό και σταματούσαμε στα γυάλια και εκεί συνεχίζανε στο καφενείο. Πηγαίνανε πάνω στα πλατάνια και γινόταν. Και στα πλατάνια ανεβαίναμε, αλλά πιο πολύ εκεί πέρα. Χαλούσε βέβαια ο καιρός. Εγώ έχω πάθει φοβία, επειδή μας έπαιρνε ο πατέρας μου με το κύμα και πηγαίναμε. Πάρα πολύ κόσμο. Καεί και εδώ. Πολύ κόσμο. Ο πάπου σου, η γιαγιά σου. Όλοι, όλοι. Πολύ, πάρα πολύ. Εμείς θεωρούσαμε την παραλία δική μας. Ναι, πάρα πολύ. Όσο είμαστε κι εμείς το κρατάμε. Τα λουλούδια, ρε. Τα λουλούδια. Ναι, πούντα. Ναι, είναι μέσα. Νάτα, νάτα. Τα φέρα. Μια φορά ήταν το χωριό γεμάτο. Είχε ο πατέρας μου ένα μικρό καϊκάκι. Και τους έβαλε όλους μέσα, κόσμος. Ο Μπάμπης είχε ένα σακάκι και το βαστούσε στο χέρι. Και φεύγει το σακάκι, πέφτει εκεί που είναι, πώς το λένε, η ρεβέρσα του καϊκιού και του το πήρε η μηχανή που το έκανε. Κοιμά. Καλημέρα σας. Και του χρόνου. Εντάξει. Βαγγέλη, είσαι και ο πρώτος. Δεν παίζεσαι. Εντάξει. Γεια σου, Βαγγέλη, με τα ωραία σου. Αυτό το εκκλησάκι έγινε ουσιαστικά από την τύχη του Πέτρου του Κουρτέση. Ο Πέτρος ο Κουρτέσης ήταν ο παππούς του πατέρα μου, του Δημήτρη του Σουμέζη. Ήταν ο παππούς του, ο προπαππούς μου. Ο οποίος είχε έρθει με μια παρέα τότε στα Άχλα και του είχαν πει η παρέα «Δεν κάνεις ένα εκκλησάκι τον Άγιο Νικόλαο». Και τους λέει «Αν κερδίσω το λαχείο θα το κάνω». Και όντως κερδίζει το λαχείο το 38, φτιάχνει το, ήταν πάρα πολλά χρήματα τότε, φτιάχνει το εκκλησάκι και με το που τελείωσε το εκκλησάκι έγινε ο πόλεμος στους 40, έγινε υποτίμηση και όλα τα υπόλοιπα χρήματα από το λαχείο ήταν άχρηστα. Τα έχει, κουβαλούσαν, δηλαδή μου έλεγε ο πατέρας μου, και κουβαλούσαν, είχαν βαλίτσες με λεφτά και παίζανε γιατί δεν είχαν καμία αξία. Και το μόνο που πρόλαβε να κάνει αυτό το λαχείο ήταν το εκκλησάκι αυτό. Το 38. Τότε χτίστηκε το εκκλησάκι και μετά έγινε μια προσπάθεια που γίναν τα τυχεία πριν από 10 χρόνια περίπου. Φτιάξαν τα τυχεία εδώ για υποστήριξη, για να
γιατί ήταν πάρα πολλά τα χρήματα. Ουσιαστικά τότε ο πατέρας μου ήταν που οργάνωσε, λίγο ξεκίνησε αυτή την προσπάθεια. Από τότε κάθε χρόνο κάνανε ένα πανηγύρι, ο προπαπούς, μετά ο παππούς, μετά ο πατέρας μου και τώρα το συνεχίζουμε και εμείς. Να είσαι καλά. Χρόνο. Χρόνο. Υγεία. Από το πτήτορα είναι το πανηγύρι αυτό. Να είστε καλά. Πού είναι ο μικρός? Και του χρόνου. Και του χρόνου. Πού είναι ο Πέτρος? Βοήθειά σας. Ωπα, ίδιες. Εγώ αγάπη μου δεν μπορώ να ανέβω στο καϊκί. Έλα λίγο έτσι, γιατί δεν μπορούν να βγουνε. Στούμε και το πλήρωμα. Να είστε καλά. Όλη μέρα μέχρι την άλλη μέρα μπορώ να σας πω το μεσημέρι. Μέσα στα πλατάνια, όπου βολευότανε. Ήτανε σχεδόν τρία γκρουπ. Με τρία αυτά όργανα. Πηγαίνανε και γλεντάγανε. Βάλαγανε τα ψητά τους, τα αυτά τους, τις φουρτάλες τους, όλα τα πάντα. Χρασί. Με τα βαρέλια που λένε που βάλουσαν ένα. Για να βγάλω το ψαράκι. Που μου τρώει η καρδιά. Η ουσία είναι μία, ότι ο Άγιος Νικόλαος ήταν ένα προσκύνημα μεγάλο, αρκετό, για όλα τα τριγύρω χωριά μου. Και στη χάρη του γινόταν τεράστιο γλέντι, γιατί μαζεύαν πολύ κόσμο. Τι, όλο το χωριό, από τα πίκια, όλοι πηγαίνανε τότε και με τα πόδια. Και δεν υπήρχε ούτε δρόμος, ούτε τίποτα. Ή βάρκες από στενιές και η χώρα ή αυτό βουνό με τα πόδια. Βάρκες δεν πολύ πηγαίνανε τότε. Άμα χαράζει στο Αιγαίο είναι όμορφα να σου λέω, είναι όμορφα σου λέω, άμα χαράζει στο Αιγαίο. Κόπα! Έλα μεγάλ. Και δεν θα αφήσουμε στην Αντροπαραλία και χωριό Γαβρίο, Μπάτσι και Κόρδη μέσα για Καινή χωριό. Πάντως είναι η χαρά μας από εκείνα τα χρόνια από παιδιά, το κλεισάκι αυτό, το πανηγύρι και μετά νεαρούλια που πηγαίναμε και χορεύαμε μέσα στην άμμο κλπ. Μέχρι τώρα, 2017 να πω, πήγα 80 χρονών και το χάρηκα να πούμε που κατόρθωσα και πήγα. Και μακάρι να πηγαίνει όλοι οι νέοι όσοι μπορούν να κάνουν το σταυρό τους, γιατί ο Άγιος Νικόλαος είναι για όλους. Κατά όλα! Κατά όλα φύγε! Εγώ δεν τα μισά. Μακαλή! Να είσαι καλά, παλικάρι.